Είδα ένα εμπορευματοκιβώτιο με τι πόρτε ανοιχτέ και μέσα από αυτές έβγαινε φωτιά. Είδα ένα πυροσβεστικό να ρίχνει νερό προ τα εμπορευματοκιβώτια, όμω δεν τα έφτανε. Θυμάμαι κάτι, σαν να με χτύπησε κεραυνό και μετά ξύπνησα στο Ισραήλ. Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια που είπε στους ανακριτές ο ειδικός αστιφύλακα στη Χριστόδουλος Αντωνίου, ο οποίος συνεχίζει μέχρι σήμερα να αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα υγείας από την έκρηξη και νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Ισραήλ. Η πρώτη κατάθεση του Χριστόδουλου Αντωνίου καταγράφηκε στο ημερολόγιο ενεργεια του Ταϊαρχηγείου και αναγνώστηκε ενώπιον του Κακουριοδικίου από τον αστιφύλακα Μανώλη Μανώλη. Παράλληλα, ο ίδιος μάρτυρας παρουσίασε στο δικαστήριο τις απομαγνητοφωνήσεις των συνομιλιών των θυμάτων της Φωνική έκρηξη που κατέγραψαν οι αδικοχαμένοι πυροσβέστη Γιώργο Γιακουμή και Ναύτη Αντώνη Καραλάμπου λίγα λεπτά πρωτού χάσουν τη ζωή του. Μέσα από τι συνομιλίε, διαφάνηκε ότι τα θύματα, κατά τον επίδικο χρόνο, είχαν άγνοια του κινδύνου, προφανώ λόγω τη ελληπού ενημέρωση.